Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Νικόλαος Γαρδαλιάς και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τις επισκέψεις του στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, γνωστή και ως ΔΙΚ, στο Σκαραμαγκά και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Παρόντες ήταν επίσης ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Διοικητής Διοικήσεως Ειδικού Πολέμου του ΓΕΘΑ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο Διοικητής της ΔΙΚ, Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασόπουλος και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Θάνος Ντόκος. Στην έδρα της ΔΙΚ πραγματοποιήθηκε μικρής κλίμακας άσκηση επιδείξεως με τη συμμετοχή 9 τηλεόφυτων της σειράς 197-198. Ενώ στο ΚΕΔ έγινε επίδειξη με την ανάπτυξη ελικοπτέρων, εξολέμβιων Zodiac, jet-ski και ελεξουτιστών με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη ακτής και τη διάσωση ομήρου, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΑ. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη ΔΙΚ: «Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στεκόμαστε πάντα αρρωγοί στο έργο των ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο προς τον εξοπλισμό σας. Γνωρίζετε τις σημαντικές αναβαθμίσεις που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τα τελευταία χρόνια. Στεκόμαστε όμως αρρωγοί και στο έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Ισχυρές ενόπλες δυνάμεις θωρακίζουν την εθνική μας ανεξαρτησία, προστατεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΙΚ. Παράλληλα, το δικό του μήνυμα έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, λέγοντας: «Με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, παρακολουθήσαμε εκπαίδευση των ΟΗΚ στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών και επίδειξη δυνατοτήτων των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της ΔΕΠ στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων. Δεν υπάρχουν όρια για την ελίτ των ελληνικών ειδικών δυνάμεων», έγραψε στο Twitter ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση αυτή με τους φίλους σας, να κάνετε μου αρέσει και να εγγραφείτε στον MSHD αν δεν έχετε εγγραφεί ήδη, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.